Εν τω μεταξύ, ακριβώς από πάνω μας, από τη μία μεριά έχει ήλιο και ζέστα, από την άλλη μεριά έχει την κάπνα. Μέχρι τα σχοινιά, ας πούμε, κάπου εκεί. Και είμαστε στη μέση. Απίστευτο. Απίστευτο. Τι να πούμε τώρα. Γίνονται και αυτά. Πάμε μια επίσκεψη να δούμε τη Ρίνα με τα κορίτσια. Ρούχο μου επάνω έχει μαύρα, τέτοια. Αχόι! Αχόι! How many on board? Only two. Have you got supplies? Αχόι! Αχόι! Τι πράγμα? Τι τρώτε εκεί πάνω? Πότε σας τελειώνουν οι προμήθειες για να ξέρουμε να σας φέρουμε? Ποτέ. Σε καμιά ώρα θα έχετε φάει όλα τα πουράκια. Θα πάθετε ηλίαση όμως εκεί πάνω τόσες ώρες, Μαρία. Θα κατέβεις. Καλό είναι. Τι? Όχι, έχουμε καλό είναι. Ναι, αλλά έχεις βρέξει το κεφάλι σου σαν τη Δήμητρα τώρα. Όχι. Όχι. Δεν το βρέχεις. Ναι. Πρέπει να το βρέξεις παρόλα αυτά. Δεν ξέρω, αν δεν το βρέξεις δεν σου λέω. Okay. Θα πάθεις ηλίαση και θα είσαι πάνω στο σκάφος. Και δεν θα μπορούμε να σε βγάλουμε και έξω δηλαδή, να σε ρημουλκίσουμε. Τα φτερά πώς πάνε, μήπως να κάνεις κάτω από το φτερό έτσι που έχει λίγη σκιούλα. Ω, παλάκια! Καλό ήταν αυτό. Με τα τέτοια μαζί βρέθηκες μέσα. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τα καπρίς όμως το χέρι, και τα μπισκοτάκια τα άλλα. Έχει μέσα και το νερό, μαλάκα. Κάνεις κοροδάχτυλο, Μαρία μας. Μαμά, έχει το νερό. Ναι, άντε γεια.